Επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στο θέμα μας, να σταθούμε σε ορισμένες αιχμές για το γεγονός ότι έχουμε πόλεμο, ότι έχουμε μια σειρά εξελίξεις δραματικές που καλούν σε επαγρύπνηση όλους μας. Και ιδιαίτερα μετά και την συζήτηση τη χθεσινή στη Βουλή, να πιάσουμε ορισμένες πλευρές για τον πόλεμο των υπεριαλιστών στην Ουκρανία, που η τυπική του έναρξη έγινε φυσικά με την απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που όμως προετοιμάστηκε αυτός ο πόλεμος μεθοδικά με την ατοϊκή περικύκλωση της Ρωσίας μετά το πραξικόπημα του 2014 που προετοίμασαν οι Αμερικανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας που προέρχονται από την ίδια μήτρα, που ζούσαν για δεκαετίες μαζί, χωρίς σύνορα, στη σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση, που συνέτρεψαν μαζί τον ναζισμό, δίνοντας εκατομμύρια νεκρούς σε αυτόν τον αγώνα. Καταδικάζουμε απερίφραστα τον υπεριαλιστικό πόλεμο, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματά του, στους αμάχους, στους πρόσφυγες, χωρίς να διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Γιατί διεθνιστικό, πατριωτικό καθήκον για το λαό μας είναι να πει ένα δυνατό όχι στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Είναι να παλέψει για την άμεση απεμπλοκή, για να μην υπάρξει καμιά στρατιωτική αποστολή έξω από τα σύνορά μας και γιατί δεν πρέπει τις κυρώσεις και τα μέτρα να τα πληρώσει ο λαός μας από ένα λιλατημένο εισόδημα με τους λογαριασμούς στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα, στο ψωμί. Και επίσης, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε νατοϊκό έδαφος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χτες στη Βουλή. Αυτό το έδαφος είναι ελληνικό. Αυτό το έδαφος δεν ανήκει στους νατοϊκούς φωνιάδες που εκτός των άλλων δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, που εκτός των άλλων ξεχνούν ότι πριν την Ουκρανία υπήρξε Κύπρος, υπήρξε διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, υπήρξε Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν. Και τέλος, επειδή μιλάμε σε μια πόλη που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει ομογένεια από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όταν λέει ο Πρωθυπουργός «είμαστε με τους ομογενείς», πρέπει να πει ότι είμαστε με όλους τους ομογενείς. Με τους ομογενείς που ζουν στη Μαριούπολη, που ζουν στην Κρυμαία, που ζουν στο Ροστόφ, που ζουν στα χωριά που βρίσκονταν ή βρίσκονται πλέον στο έδαφος των λεγόμενων δημοκρατιών του Ντομπάς. Πιάνουμε αυτές τις πλευρές γιατί θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουμε σε ένα κίνημα καταδίκης ενάντια στον πόλεμο, αγκαλιάζοντας πλατιά με τις θέσεις μας, τη διάθεση την αγωνιστική του λαού μας, προβάλλοντας την άμεση αποπλοκή της χώρας μας, δημιουργώντας εμπόδια σε αυτή την κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί μαζί και με το υπόλοιπο αστικό πολιτικό σύστημα, με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους Αμερικάνους και με τις επιπτώσεις που έχουν και θα έχουν αυτές οι επιλογές. Συζητάμε όμως, φίλοι και σύντροφοι, τις θέσεις μας σήμερα ιδιαίτερα για το σωματιακό αθλητισμό και γίνονται με μια έννοια επίκαιρη αυτή η συζήτηση γιατί γίνεται μετά την αποτρόπαια δολοφονία του Χαριλάου. Με αφορμή μάλιστα τα τραγικά γεγονότα που σημαδεύτηκαν με το θάνατο του 19χρονου Άλκη, αξίζει να παρατηρήσουμε και εμείς αυτό που και εσείς παρατηρήσατε. Ότι μετά τη δολοφονία ξεκίνησε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ μεγαλοπαραγόντων, επιχειρηματιών των ΠΑΕ, ρίχνοντας δηλαδή ο ένας την ευθύνη στον άλλον, κάτι που επιβεβαιώνει και αυτή η στιγερή δολοφονία, αλλά και τα προηγούμενα περιστατικά που έχουν προηγηθεί. Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στην ουσία η επιχειρηματική δράση
που λιμένεται το ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας. Το λέμε παίρνοντας υπόψη και όσα έχουν γραφτεί και όσα υποτίθεται θέλουν να αντιμετωπίσουν με ένα ακόμα νομοσχέδιο για τους οπαδικούς στρατούς, τις συμμορίες, και αυτό γιατί είναι σημαντικό να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, ποιος ευθύνεται για τους οπαδικούς στρατούς και τη δράση τους? Δεύτερον, είναι το γήπεδο και το άθλημα που γεννάει αυτά τα φαινόμενα οπαδικής βίας? Και φυσικά μπορούμε να απαλλαγούμε. Ας επιτρέψετε σε μας μια ανάλυση σύντομα γύρω από το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε και να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Η άρχουσα τάξη, η αστική τάξη και στη χώρα μας πάει χρόνια τώρα γήπεδο. Σήμερα είναι πολύ πιο έμπειρη στο να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, να τα κατευθύνει, να τα αξιοποιεί σε όφελός της. Τι εννοούμε με αυτό? Η βία στα γήπεδα αποτελεί αντανάκλαση της βίας της εκμετάλλευσης, της αδικίας και της καταπίεσης που δέχεται καθημερινά ο εργαζόμενος, ο νέος της λαϊκής οικογένειας, στους χώρους δουλειάς, στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες του. Είναι τομείς οι οποίοι λειτουργούν με βάση το κέρδος και έχουν περάσει στα χέρια των μονοπωλίων και των πολυεθνικών εταιριών, μεγάλων επιχειρηματιών, ολιγαρχών που λέγονται, για να χρησιμοποιήσουμε και την επίκαιρη έκφραση μιλώντας για τους ολιγάρχες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Όλοι αυτοί κάθονται στα πριβέ των γηπέδων σαν πρόεδροι, μέτοχοι και ιδιοκτήτες ομάδων. Η τάξη όλων αυτών γνωρίζει πολύ καλά ότι το γήπεδο αποτελεί ένα χώρο που μπορούν να υπάρχουν εξάρσεις αυθορμητισμού, αλλά και οργανωμένες ενέργειες που ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τη μορφή μπορεί να έχουν το στοιχείο της συλλογικότητας, της δημιουργικότητας, της αυτενέργειας. Την αγανάκτηση και την οργή για την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που ζει την εκφράζει στο γήπεδο, ιδιαίτερα σε φάση όξυνσης των λαϊκών προβλημάτων και συσσόρευσης αδιεξόδων όπως είναι η σημερινή περίοδος. Εκεί αισθάνεται ο νέος ελεύθερος, σε εισαγωγικά, να εκφραστεί, να πετάξει από πάνω του την αλυσίδα της εκμετάλλευσης ανεργίας που του έχουν φορέσει οι εκμεταλλευτές και τα κόμματά τους. Ταυτόχρονα όμως, η αντανάκλαση του ανταγωνισμού, του νόμου της ζούγκλας, της λογικής που είναι κυρίαρχη, ο θάνατός σου η ζωή μου, μια λογική κυρίαρχη από το σχολείο μέχρι τα βαθιά γεράματα, εκδηλώνεται στο γήπεδο με τις συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς των ομάδων που χωρίζονται σε φίλους και εχθρούς. Έτσι, ενώ απ' τη μια βράζουν στο ίδιο μαζί καζάνι της εκμετάλλευσης, έχοντας στο σβέρκο τους την ανάσα του εργοδότη, απ' την άλλη είναι αντίπαλοι στο γήπεδο. Όλα αυτά τα γνωρίζει η άρχουσα τάξη και τα γνωρίζει εδώ και χρόνια, γιατί και η ίδια έχει πείρα από τα γήπεδα και την αξιοποιεί, ιδιαίτερα μετά το 1980 με την ίδρυση των ανωνύμων εταιριών στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί μπορεί έτσι η λαϊκή οργή και η αγανάκτηση να εγκλωβιστεί σε ανώδυνα για το σύστημα κανάλια, να μείνει έξω η ταξική πάλι, είτε ως πίεση για την εξυπηρέτηση οικονομικών τους σχεδιασμών, είτε σαν μήτρα για τη γέννηση μηχανισμών χτυπήματος του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της πρωτοπορίας. Και η άρχουσα τάξη είναι διαβασμένη σε αυτό. Έχει για παράδειγμα σε γνώση της την αρνητική πείρα για αυτήν του Μεσοπολέμου και της κατοχής, τότε που το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ ανέπτυξαν πρωτοπόρα δράση στο μέτωπο του αθλητισμού. Πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και την οργάνωση των εργαζομένων στα αθλητικά σωματεία, μέσα από τα οποία δρούσαν και οργάνωναν την ενημέρωση, την κινητοποίηση, τη διεκδίκηση, αλλά και τη δραστηριότητα αυτήν καθεαυτή που βοηθούσε στην ψυχική
και ηθική ανάταση σε περιόδους ιδιαίτερα παρανομίας και έντονων διώξεων. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες τέτοιοι σύλλογοι, πόλοι με καταστατικά, με γραφεία, με στέκια, χώροι μαζικής συγκέντρωσης για την οργάνωση του αγώνα κάτω από τη μύτη της ασφάλειας, που δεν μπορούσε να επέμβει στις δραστηριότητες των συλλόγων λόγω της μαζικότητάς τους. Αυτή την πείρα την αξιοποίησε η άρχουσα τάξη την περίοδο της Χούντας, κλείνοντας μέσα σε μια νύχτα τους συλλόγους, τις λέσχες φιλάθλων, καθερώντας διοικήσεις και διορίζοντας νέες, τους λεγόμενους τότε στρατιωτικούς, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούσαν τα μάτια και τα αυτιά του καθεστώτος μέσα στα σωματεία. Και αυτή την πείρα την αξιοποιεί σήμερα, γιατί φοβάται μην τυχόν η εργατική και λαϊκή διεκδίκηση, η αλληλεγγύη, η πολιτική συζήτηση στο χώρο δουλειάς γίνει και σύνθημα στο γήπεδο την Κυριακή και επιστρέψει τη Δευτέρα πιο δυναμική στο χώρο της δουλειάς, οργανωμένη, μαζική, απέναντι στις απαιτήσεις της εργοδοσίας και τα μέτρα της κυβέρνησης. Δηλαδή, αποφεύγουν σαν ο διάολος το λιβάνι να γίνει συνείδηση στον εργαζόμενο φύλαθλο ότι απέναντί του έχει μια κούφτα πλουτοκράτες που του τρών το μεδούλι κυριολεκτικά 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο και όχι το συνάδελφό του εργάτη, τον άνεργο, τον αυτοαποσχολούμενο μεροκαματιάρι που απλώς έχει άλλο χρώμα η φανέλα του. Ότι μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη ζωή του χωρίς να έχει κανένα κυφίνα πάνω από το κεφάλι του που να το ξεζουμίζει. Ότι τελικά, όπως το παιχνίδι του ποδοσφαίρου μπορεί να παίζεται χωρίς τους επιχειρηματίες, έτσι και τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν χωρίς αυτούς. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα κόπτονται για τη δολοφονία του 19χρονου ή για άλλα τραγικά περιστατικά που είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και στο μέλλον. Κόπτονται για τη βία των γηπέδων. Παριστάνουν τους ανήξερους για τον τρόπο που χτίζονται οι οπαδικοί στρατοί, που διαχωρίζονται σαφώς για μας αυτοί οι στρατοί από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων. Παρά το ότι παρασέρνουν τυφλά και ορισμένους για το καλό της ομάδας και ότι αυτοί οι στρατοί λειτουργούν σαν συμμορίες που υπερασπίζονται τους μεγαλοεπιχειρηματίες που λιμένονται το ποδόσφαιρο για να υπερατήσουν τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς, υποτίθεται με το μανδύα της αγάπης για την ομάδα. Κάνουν πως δεν ξέρουν για τις σχέσεις των προέδρων και των χορηγών των ΠΑΕ με τους συνδέσμους. Κάνουν πως δεν γνωρίζουν για πρώην αστυνομικούς που γίνονται στελέχη ασφαλείας σε συγκεκριμένες εταιρείες και στα γήπεδα. Για μπράβους σε μαγαζιά της νύχτας, για προστασία σε καταστήματα, για εμπόριο ναρκωτικών, για τις σχέσεις αυτών των στρατών με φασιστικές, ακροδεξιές ομάδες, όπως για άλλη μια φορά αναδείχθηκε με αφορμή τις επιθέσεις στα ΕΠΑΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και παλιότερα. Γιατί μην πάμε και πολύ μακριά, θα θυμόμαστε όλοι ότι στη δεύτερη μεγάλη διαδήλωση για το δεύτερο μνημόνιο στο Σύνταγμα, όταν εμφανίστηκαν ομάδες από γήπεδο σε γήπεδο και από ομάδα σε ομάδα, είτε με ακροδεξιά εθνικιστικά συνθήματα, είτε υποτίθεται με αντιεξουσιαστικά, παριστάνοντας ότι ήταν γενικά ενάντια στο σύστημα, χτυπώντας τα μπλοκ του ΠΑΜΕ, μια μέρα που σημαδεύτηκε με το θάνατο του 53χρονου συντρόφου οικοδόμου μας Δημήτρη Κοτσαρίδη. Κάνουν λοιπόν πως δεν άκουσαν ποτέ για την αξιοποίηση τέτοιων επικίνδυνων μηχανισμών ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα και στις πιο πρωτοπόρες δυνάμεις του, σαν δύναμη κρούσης από παρακρατικούς ασφαλίτικους μηχανισμούς κατά του εργατικού λαϊκού κινήματος, των ταξικών συνδικάτων και φυσικά του ΚΚΕ. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να απαντήσουμε και σε ένα ερώτημα που πολλές φορές απευθύνεται καλοπροαίρετα και αφορά το εξής. Επιχειρηματική δράση δεν υπάρχει στις άλλες χώρες? Καπιταλισμό
Έχει μόνο η Ελλάδα. Καπιταλισμό έχουν και άλλες χώρες. Γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση όσον αφορά το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και αλλού, μας λένε ορισμένοι. Υπάρχει το ερώτημα που τίθεται συχνά, ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι στενοκέφαλοι. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον να υπάρχει ένα υγιές προϊόν. Σήμερα έχουμε ζωντανά παραδείγματα για το πώς η ύπαρξη οργανωμένων στρατών οπαδών που λειτουργούν σαν συμμορίες υπερασπίζονται τους μεγαλοπιχειρηματίες και αξιοποιούνται προς πάσα κατεύθυνση. Και τέτοια παραδείγματα δεν έχει μόνο η χώρα μας. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Τη φετινή έξαρση της οπαδικής βίας στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ένα από τα λεγόμενα 5 ισχυρότερα της Ευρώπης, όπου οι συμπλοκές χούλιγκανς έχουν οδηγήσει από την αρχή της σεζόν στη διακοπή 5 αγώνων. Ας δούμε την Αγγλία, που διαφημίζεται ως πρότυπο στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας μετά τα γεγονότα στο Χέιζελ το 85 και τους νόμους της Θάτσερ. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα τα γεγονότα δείχνουν πως το φαινόμενο και στην Αγγλία ζει και βασιλεύει, με συνεχόμενη αύξηση της τάξης του 4% κάθε χρόνο στις συλλήψεις για οπαδική βία. Πριν την πανδημία, τα περσινά επεισόδια στις εξέδρες του ιστορικού Wembley μεταξύ των οπαδών της Wigan και της Millwall στο τελικό του κυπέλου. Ας πάμε στην Ιταλία, με τη μαφία και την ακροδεξιά να κυριαρχούν. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία με το πρόσωπο του αρχηγού των οπαδών της Νάπολη, στέλεχος της μαφίας, όταν στο τελικό κυπέλου ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και την Νάπολη απείλησε τον αρχηγό πως εάν υπάρχει νεκρός θα σε ψάξουν. Ας πάμε στην Ισπανία, στην Γερμανία, που βρίσκονται στο έλεος του ρατσισμού με την αύξηση τέτοιων συμπεριφορών από οπαδούς προς παίκτες. Κατά τη γνώμη μας, αυτά τα ερωτήματα που όπως είπα δεν μπορεί να τίθονται καλοπροαίρετα, παραβλέπουν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και στις άλλες χώρες, ακόμα και σε εκείνες που αποτελούν βιτρίνα του ποδοσφαίρου. Τι έκαναν? Απλά έβγαλαν τη βία από το γήπεδο. Υπάρχει όμως στις πλατείες, στις παρ, αλλά και στη χώρα μας. Τα επεισόδια και λόγω πανδημίας έχουν μεταφερθεί στις γειτονιές. Άρα λοιπόν δεν είναι η δηλιακή κατάσταση που υπάρχει στις άλλες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της βίας. Και όχι πάντα έχει βγει από τα γήπεδα, όπως είπα προηγούμενα. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο, με τα μέτρα που παίρνουν, το να τη βγάλουν δηλαδή από τις εξέδρες, μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, θα δούμε τα τελευταία χρόνια βίαιες συγκρούσεις οπαδών δεν γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Γίνονται και σε ερασιτεχνικούς αγώνες, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, έξω από τα γήπεδα. Και εκεί γίνονται τέτοιες βίαιες συγκρούσεις και με θύματα. Παρόλα αυτά, στο ερώτημα οι δικοί μας επιχειρηματίες είναι στενοκέφαλοι, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον να έρθει μια υγεία στον χώρο, χρειάζεται να δούμε και την εξής πλευρά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί τα κέρδη από την παραοικονομία, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, είναι πολύ περισσότερα από τα κέρδη που θα είχαν αν ήταν γεμάτα τα γήπεδα, αν πήγαινε ο κόσμος στα γήπεδα, αν υπήρχαν πολλά εισιτήρια. Επειδή ακριβώς η αγορά στην Ελλάδα, η αγορά του ποδοσφαίρου είναι μικρή, δεν έχει καμιά σχέση με την αγορά της Ευρώπης, της Ισπανίας, της Αγγλίας, είναι περισσότερα τα κέρδη τους από την παραοικονομία του ποδοσφαίρου, από το στοίχημα, από τα στημένα ή από τα ποσά που δίνει η UEFA, παρά από το να υπάρχει στην Ελλάδα, έστω και σε αυτά τα πλαίσια, ένα προϊόν, όπως λένε, που θα είναι ελκυστικό. Επομένως, η απάντηση είναι ότι δεν τους νοιάζει και δεν έχει να κάνει με τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι για να ξεριζώσεις το κακό από τη ρίζα, πρέπει να ξεριζώσεις
την επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε και το οποίο μπορεί να βγάλει με βάση και αυτές τις εξελίξεις ολοένα και περισσότερος κόσμος. Αντί για αυτά, το κράτος που έχει συνέχεια και σε αυτό το θέμα παρεμβαίνει για άλλη μια φορά, με αφορμή φυσικά τη δολοφονία του Άλκη, στην προσπάθεια να μαζέψει τα ασημάζευτα, χωρίς βέβαια να μπορεί να δώσει λύση. Αυτό υπηρετεί και το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρθηκε ο σύντροφος ο Αριστίδης στην αρχή. Το ίδιο έργο κυριολεκτικά βλέπουμε κάθε φορά μετά από τέτοια τραγικά γεγονότα. Τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Από τη δολοφονία Φιλόπουλου το 2007 και το θάνατο του φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη το 2014, μέχρι τη δολοφονία του Βούλγαρου οπαδού στη Θεσσαλονίκη το 2020 και του Άλκη επίσης στη Θεσσαλονίκη. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ, του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδουν τις εγκληματικές επιθέσεις σε νομικά κενά και συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες του φαινομένου που επαναλαμβάνεται παρά τους δεκάδες νόμους που έχουν ψηφίσει ο ένας μετά τον άλλον για να καταπολεμήσουν τάχα την οπαδική βία. Ας θυμηθούμε ενδεικτικά το νόμο Βενιζέλου το 2002 για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα προσωποποιούσε τάχα τις ευθύνες για τυχόν επεισόδια και έτσι θα δρούσε προληπτικά. Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν η εγκατάσταση καμερών τουλάχιστον στα γήπεδα της πρώτης εθνικής. Ας δούμε στη συνέχεια τον νόμο Ορφανού το 2006, με τον οποίο θεσπίστηκε το ιδιώνυμο, βάσει του οποίου οδηγούνταν στη φυλακή όλοι όσοι συλλαμβάνονταν για επεισόδια στα γήπεδα. 2 χρόνια αργότερα καταργήθηκε. Το 2012 το ιδιώνυμο επανήλθε στον νόμο Γερολάνου Μπισταξή με προϋποθέσεις, ενώ στον νόμο Κοντονή του 2015 προβλεπόταν ότι η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο αν ο δράστης χρησιμοποιούσε όπλο ή αν είχε εκδηλώσει ρατσιστική συμπεριφορά ανάλογα με τη βαρύτητα των πράξεων. Με τον νόμο του 2015 απαγορεύτηκε η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας σε γήπεδα που δεν έχουν κάμερες και χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο. Με άλλα λόγια, δεν είναι θέμα το νομικό κενό. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αυστηροποίηση των ποινών, πάρθηκαν καταστατικά μέτρα που σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται από το κράτος και για περαιτέρω περιστολή λαϊκών ελευθεριών, ενώ οι κυβερνήσεις διαφήμιζαν διαχρονικά τη συνεργασία των ΠΑΕ στην προσπάθεια να μπουν κανόνες. Και όμως τα επικίνδυνα και νοσηρά φαινόμενα παραμένουν. Και παραμένουν όπως αποδείχτηκε με την τραγική δολοφονία εδώ στην πόλη σας. Και με τις φασιστικές επιθέσεις ομάδων που έχουν σχέση πάλι εδώ στην πόλη σας. Γιατί κανένας από αυτούς τους νόμους δεν ήθελε και δεν μπορούσε να αγγίξει την ουσία του προβλήματος, να καταπολεμήσει τις πραγματικές αιτίες, τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που κινούν τα νήματα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Οι παρεμβάσεις όλων των κυβερνήσεων ήταν τόσο όσο για να περιφρουρήσουν το προϊόν των μεγαλοεπιχειρηματιών και των χορηγών από την απαξίωση κάθε φορά που το καπάκι του υπόνομου άνοιγε και η μπόχα προκαλούσε γενικευμένες αντιδράσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε μέσα σε όλη αυτή τη σύψη, τη δυσοσμία, την αηδία που αισθάνεται ο κόσμος, μπορούμε όταν έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα ίδια και τα ίδια, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά τα φαινόμενα. Τι λέει το ΚΚΕ? Διατυπώσαμε εδώ και καιρό προτάσεις που μπορούν να δώσουν ανακούφιση, το λέμε καθαρά, ανακούφιση στο πρόβλημα και απαντούν
στο σήμερα, στο κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Χωρίς να έχουμε φυσικά αυταπάτες ότι θα ξεμπερδέψουμε εύκολα από τη σύψη. Τις προτάσεις αυτές τις καταθέσαμε σε όλους τους υπουργούς όλων των τελευταίων κυβερνήσεων κάθε φορά που συζητάγαμε νομοσχέδια για την οπαδική βία. Και κάθε φορά κανένα κόμμα, κανένας υπουργός δεν πήρε ποτέ θέση. Ζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα και σε πάση φύσεως στοίχημα. Και επειδή μας λένε ότι αυτό δεν γίνεται, στα πλαίσια των κυρώσεων απέκλεισαν τις ρωσικές ομάδες από το στοίχημα. Άρα γίνεται. Σε κάθε νόμιμο παιχνίδι στοιχήματος, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, να είναι καθολική. Υπάρχει, θα μου πείτε, παράνομο στοίχημα που η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο, αν το έκαναν, μιλώντας για το νόμιμο στοίχημα, ριζικό. Άσχετα εάν και σε αυτό μπορούν να βρουν τρόπους να το ξεπεράσουν τα διάφορα κυκλώματα. Θα σηματοδοτούσε όμως κάτι. Είναι αξιοσημείωτο ότι την περίοδο που συζητάγαμε τελευταία στη Βουλή για το ποδόσφαιρο, υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη υπουργείων, βουλευτές άλλων αστικών κομμάτων, στελέχη στοιχηματικών εταιριών, ελληνικών και ξένων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί συμμετείχαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Οργάνωσης Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον. Όλοι αυτοί συμμετείχαν σε ημερίδα με θέμα ο αθλητικός στοιχηματισμός, προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Βασικό θέμα της ημερίδας ήταν πώς θα λειτουργήσει ένα πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί το διαδικτυακό κατά βάση στοίχημα σαν ένα νέο πεδίο κερδοφόρο της καπιταλιστικής οικονομίας στη χώρα μας. Και αυτά τα λέμε για να καταλαβαίνει και ένας κόσμος για το τι παιχνίδι, τι στοίχημα, να το πω έτσι, παίζεται. Το δεύτερο θέμα αφορά στα στημένα. Τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο και από την έναρξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για ομάδες δορυφόρους άλλων ομάδων. Υπάρχει ένα ζήτημα πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Ένα μέσο που αξιοποιούν είναι ο δανεισμός παικτών. Θα μπορούσε να υπάρξει απαγόρευση του δανεισμού παικτών σε ομάδες ίδιας κατηγορίας. Ούτε αυτό το μέτρο εισακούστηκε. Το τρίτο μέτρο που θα μπορούσε να θεσπιστεί είναι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες ΠΑΕ και ΚΑΕ να ενταχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εταιρείες, είναι επιχειρήσεις. Δεν έχουν καμιά δουλειά στο Υπουργείο Αθλητισμού. Εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους, χωρίς να υπάρχει ειδική μεταχείριση που αφορά την αδειοδότηση κλπ. Και αυτό έχει σημασία όταν πας να συζητήσεις με τους παίκτες, τους επαγγελματίες. Εκεί βλέπεις πως λειτουργεί το πλαίσιο που ευνοεί την ασυδοσία, ιδιαίτερα στις μικρότερες επαγγελματικές κατηγορίες. Όταν έχεις πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ τα φέσια των ομάδων στους παίκτες. Όταν υπάρχουν παρακρατημένοι μισθοί από συλλόγους σε πάνω από 1.000 παίκτες σε βάθος δεκαετίας, όπως αναφέρει ο ΨΑΠ. Και συνολικά 56 ομάδες δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους. Όταν έχεις αυτοκτονίες παιχτών για απλήρωτα συμβόλαια και οικογένειες χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την ίδια στιγμή τους χαρίζουν χρέη, τους δίνουν άδειες για συμμετοχή σε πρωτάθλημα. Βεβαίως μπορεί το Υπουργείο Αθλητισμού να έχει λόγο για τα αγωνιστικά ζητήματα. Όμως επειδή μιλάμε για επιχειρήσεις, επειδή μιλάμε για εταιρείες που ανήκουν σε βιομήχανους, εφοπλιστές, δηλαδή σε όλους αυτούς που ευθύνονται και για την εξαθλίωση του ελληνικού λαού και σε άλλα θέματα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έστω στα πλαίσια αυτού του συστήματος
και αυτού του συσχετισμού. Το γιατί δεν το κάνουν, το καταλαβαίνετε καθαρά όταν δείτε πως σε αυτή την επιχειρηματική δράση μπαίνει και το θέμα των γηπέδων. Και επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Ξέρετε, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, που δεν μπορώ να είμαι λόγω του ότι μιλάμε εδώ, συζητιέται η διπλή ανάπλαση του Βοτανικού. Τι προβλέπει? Θα δώσουν 250 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να φτιάξει γήπεδο με λεφτά του κράτους και του Δήμου. Για να φτιάξει εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη με λεφτά του Δήμου. Για να γκρεμίσει με λεφτά ο Δήμος την Παλιά Αλεξάνδρας και να δώσει στην ομάδα 1000 τετραγωνικά εγκαταστάσεις για 99 χρόνια. Και για να πάρει φυσικά η εταιρεία όλα τα πάντα της χρήσης του γηπέδου για άλλα 99 χρόνια. Μιλάμε για την ομάδα του Αλαφούζου, όχι την ομάδα της Αθήνας, και αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Sky παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στα πλαίσια της ενίσχυσης της κυβερνητικής πολιτικής. Φυσικά τα ίδια κάναν και σε άλλους. Εδώ όμως ξέφυγα, κυριολεκτικά ξέφυγα. Στον Κόκαλη το δώσανε 49 χρόνια. Στο Μελισσανίδη του δώσανε 20 εκατομμύρια. Εδώ του δίνουν το κλειδί στο χέρι. Και αυτά στο όνομα της ομάδας υποτίθεται. Μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια προκλητική δράση στήριξης των επιχειρηματιών στον χώρο του ποδοσφαίρου και των συμβολέων, να το πω έτσι, των οποίων διαμορφώνονται με όρους πολιτικούς μεταξύ των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα και των μεγάλων ιδιοκτητών των ΠΑΕ. Ανοίξαμε όμως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, παράλληλα και μια μεγάλη συζήτηση στο λαό και στην νεολαία για τον αθλητισμό, για τη φυσική αγωγή και για το πώς η άσκηση και η άθληση θα είναι δικαίωμα των πολλών και ιδιαίτερα της νεολαίας και όχι πολυτέλεια για λίγους. Και αυτό γιατί στην αντίληψή μας λύση οριστική θα δοθεί μόνο με την απαλλαγή του λαού από την αιτία που γεννά τη βία στα γήπεδα. Την απαλλαγή από την εκμετάλλευση και τα παράγωγά της, την ανεργία, την χρηματοποίηση του δικαιώματος στη μόρφωση, στη φυσική άσκηση, στην τέχνη. Ο αθλητισμός, η φυσική αγωγή γενικότερα έχουν νόημα, αξία, όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι νέοι ασχολούνται με αυτόν. Σε αυτή τη βάση θα διαμορφώνονται προϋποθέσεις όχι μόνο για τη θωράκιση της υγείας, αλλά και για το χτίσιμο μιας υγιούς προσωπικότητας. Κύριος στόχος είναι ότι μέσα από τη μαζική συμμετοχή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης κοινωνικής προσωπικότητας και η θωράκιση της υγείας. Το κράτος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτή τόσο σε μέσα από το σχολείο όσο και από το σωματείο που δραστηριοποιείται σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Η δυνατότητα αυτή θα διαμορφώνει και τη στάση ζωής στην νεολαία. Γιατί αλλιώς θα συμπεριφερθεί ένας νέος άνθρωπος αν έχει καλοχηθεί με την άμυλα, με το σεβασμό στον αντίπαλο, με τους κανονισμούς ενός παιχνιδιού από μικρή ηλικία. Είναι ένα όπλο απέναντι στον ατομικισμό και τον φανατισμό. Βλέποντας κανείς τη συνολική εικόνα των προωθούμενων αλλαγών στον χώρο του αθλητισμού τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί να κατανοήσει ότι οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του αθλητισμού και της εμπορευματοποίησής του. Πρόκειται για αλλαγές που θέλουν να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους σε ένα πεδίο που μπορεί να αποφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι αποφέρει ήδη. Μόνο από αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές των τελευταίων χρονών. Πρόκειται για πολιτική επιλογή παράδοσης του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας σε εμπορική χρήση. Για το τσάρκισμα της όποιας επιστημονικής προσέγγισης υπάρχει στον χώρο της άσκησης. Για το χτύπημα των πτυχίων των αποφύτων των ΣΕΦΑ. Ένα σχέδιο
που σε κάθε κομμάτι του υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ενώ τα τελευταία χρόνια διαδοχικά από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ολοφάνερη σύγκληση, παρά τις επιμέρους διαφορές, όπου ο ένας συνεχίζει εκεί που άφησε ο προηγούμενος. Έχει μια αξία να σταθούμε στο τι προηγήθηκε του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απαξίωση του προγράμματος «Άθληση για όλους» και περικοπή της χρηματοδότησης του διαχρονικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Επί των ημερών της εδραιώθηκε η λογική της ανταποδοτικότητας, να πληρώνουν δηλαδή μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες, ενώ σε μια αξιομνημόνευτη ενέργεια καθιέρωσε την πληρωμή των εργαζομένων στο πρόγραμμα με τη λεγόμενη πληρωμή με το αντίτιμο, δηλαδή με το κεφάλι του κάθε συμμετέχοντα. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ γίνεται η πρώτη αναφορά στην ιδιότητα του εκπαιδευτή, δίνοντας συνέχεια στην απαξίωση των τυχείων των ΣΕΦΑ. Την κατάργηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» το περασμένο καλοκαίρι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάργηση του προγράμματος έγινε στο όνομα αναμόρφωσής του, που θα φανεί ξεκάθαρα από τις αντίστοιχες πλευρές του νομοσχεδίου τι σημαίνει αναμόρφωση. Οι επιπτώσεις στη λαϊκή οικογένεια θα είναι μεγάλες, αφού πλήθος εργαζομένων και νέων έβρισκαν διέξοδο σε αυτά τα προγράμματα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φτάνουν από παντού φωνές αγωνίας από σωματεία και δήμους για το κόστος συντήρησης υποδομών, για παράδειγμα των κολυμβητηρίων, με αφορμή την αύξηση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, τιμές που θα μεταφερθούν στην πλάτη της οικογένειας αν δεν φωνάξουμε, αν δεν διεκδικήσουμε χρηματοδότηση, ώστε το κολύμπι, που είναι το μόνο άθλημα που μπορεί ακόμα και από βρεφική ηλικία να γνωρίσει ο άνθρωπος, να μην καταντήσει είδος πολυτελείας, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον αριθμό των πνιγμών που μετράμε φυσικά κάθε χρόνο στη χώρα μας. Έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που βιώνουν τα αθλητικά σωματεία και οι εργαζόμενοι σε αυτά αθλητές από τα 2 χρόνια πανδημίας που μεσολάβησαν και το εκβιαστικό μητρό αθλητικών σωματείων. Οι επιπτώσεις είναι ορατές παντού. Δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα έχουν συγχωνευτεί ή κλείσει, αδυνατούν να πληρώσουν τους προπονητές. Να λοιπόν γιατί και εδώ πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Γιατί στην Ελλάδα οι ώρες της φυσικής αγωγής μειώνονται αντί να αυξάνονται και λιγότερο από το 20% των Ελλήνων μαθητών δημοτικού και γυμνασίου γυμνάζεται, με το ποσοστό να μειώνεται δραματικά στο Λύκειο. Γιατί το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών χαμηλών κοινωνικών οικονομικών τάξεων που δεν αθλείται εκτός σχολείου υπερδιπλασιάστηκε στα χρόνια της πανδημίας και μαζί με αυτό υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό παχυσαρκίας και υπέρβαρων παιδιών. Γιατί στην Ελλάδα σε σύνολο περίπου 4.000 ποδοσφαιρικών σωματείων τα επαγγελματικά είναι περίπου 40 και όλες οι κυβερνήσεις υποκλίνονται σε αυτά και στους επιχειρηματίες, δίνοντας τηλεοπτικές καλύψεις, χρήματα το στοίχημα, κανένα ουσιαστικό έλεγχο, αν και είναι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί το 99,8 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και το υπόλοιπο 0,2 είναι το επαγγελματικό. Γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία είναι σε δραματική κατάσταση, στο έλεος του κάθε αυγενάκι, για να φακελώσει ουσιαστικά τα σωματεία, να του ζητάει έγγραφα καταστατικά από πολλά έτη και δικαιολογητικά για να τα κάνει δίθεν νόμιμα, ενώ ξέρει και αυτός και όλοι ότι το νόμιμο σωματείο είναι αυτό που αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο και αγωνιστικό αυτό που συμμετέχει στα πρωταθλήματα κάθε ένωσης. Γιατί το αποτέλεσμα μετά από μια πολύχρονη περίοδο κρίσης είναι τα σωματεία στην πλειοψηφία τους να δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα λειτουργικά τους έξοδα.
Η δυσκολία της οικογένειας γίνεται μεγαλύτερη, αφού όλο και περισσότεροι γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη μηνιαία συνδρομή, παρόλη την προσπάθεια των σωματείων να την κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα, βοηθώντας και οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες, ώστε τα παιδιά τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες χωρίς εμπόδια. Σήμερα, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει χιλιάδες νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας τόσο σε θέματα υγείας όσο και από επικίνδυνα μονοπάτια όπως είναι τα ναρκωτικά, οφείλεται στην προσπάθεια των ανθρώπων των σωματείων. Οφείλεται στην προσπάθεια των προπονητών που παράλληλα με την άθληση, την αγωγή, διαπαιδαγωγούν τις νέες ηλικίες. Γι' αυτό χρειάζεται να εξασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Παράγεται έργο που καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την άμυλα, το σεβασμό στον αντίπαλο κόντρα στις λογικές του ατομικισμού και του ανταγωνισμού. Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την υποστήριξη, υποδομές, επιστημονικό δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς, χρηματοδότηση, αυτή η προσπάθεια στερεύει. Σήμερα δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση σαν τρόπο ζωής. Κριτήριο πρέπει να είναι και είναι για μας η στήριξη των σωματείων, η δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στην νεολαία μας το δικαίωμα στην άθληση. Η ενίσχυση της φυσικής αγωγής στο σχολείο με σύγχρονες υποδομές, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθά στην ψυχοσωματική ανάπτυξη και στην ανίχνευση του ταλέντου εκεί που υπάρχει. Ο λαός έχει ανάγκη από ένα αθλητισμό που από απλός θεατής και δέχτης που είναι σήμερα να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή, όπου η νεολαία, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα θα συμμετέχουν και σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Επιλέγουμε λοιπόν σαν κόμμα το δρόμο της διεκδίκησης, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της αλληλεγγύης, μακριά από τη λογική της ανάθεσης σε κάποιους να λύσουν τα προβλήματα που αφορούν όλους ή τους περισσότερους. Επιμένουμε στη μέγιστη δραστηριοποίηση όλων, στα σωματεία, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες. Αυτό που χρειάζεται για να κοπεί το κακό από τη ρίζα είναι η κατάργηση των ΠΑΕ και κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Η πραγματική εξυγίαση του αθλητισμού απαιτεί τη δημιουργία ενός άλλου υποδομήματος που θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα διοικείται και θα ελέγχεται σε τακτική βάση από φύλαθλα και άλλα λαϊκά όργανα. Θα αποκλείει κάθε επιχειρηματική δράση και οι πορείες των ομάδων θα καθορίζονται εντός των γηπέδων. Μόνο έτσι θα απαλλαγεί οριστικά ο αθλητισμός από την αρρώστια, από τη σαπίλα. Μόνο έτσι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο να είναι business και τζόγος. Ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα μπορεί φυσικά να υπάρξει μόνο αν την εξουσία την έχει ο λαός και όχι οι επιχειρηματίες. Και αυτό δεν μπορεί ούτε θέλει να το κάνει πράξη η σημερινή ή η όποια κυβέρνηση στο έδαφος αυτού του συστήματος. Όλος αυτός ο πλούτος που παράγει ο εργαζόμενος, που σήμερα πηγαίνει σε συμμετοχή στις πολεμικές προετοιμασίες του ΝΑΤΟ, να επιστρέφει σε αυτόν, σχεδιασμένα, οργανωμένα, με δωρεάν σύγχρονες παροχές, με σύγχρονα μέσα στο σχολείο και στη γειτονιά, και όχι να τον καρπώνονται οι λίγοι, οι μεγάλοι όμιλοι και οι δραστηριότητες του. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, δηλαδή ένας κεντρικός σχεδιασμός, σε πανελλαδική κλίμακα, με κατανομή προσωπικού και υποδομών,
με ανάπτυξη όλων των μορφών σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο, στο δήμο, στη γειτονιά. Χρειάζεται επομένως αγώνας, ώστε η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης να μπει στην ημερήσια διάταξη και του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στη δουλειά και στη συνοικία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, να υπάρξουν φωνές αντίδρασης από αθλητές, από προπονητές, από φορείς, σωματεία και ανθρώπους του αθλητισμού. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο νέος φιλαθλός να μην βλέπει τον απέναντί του οπαδό σαν αντίπαλο και το μεγάλο παράγοντα στα επίσημα σαν Θεό και Σωτήρα να κάνει θεμενάδες σε καταφαντασία ευεργέτες οι οποίοι κυνηγούν το κέρδος, ξεπλένουν χρήμα, γίνονται κυριολεκτικά μαφιόζοι. Να πιέζει πιέζοντας για να τους χαρίζουν χρέη, όταν τον ίδιο τον πνίγουν τα χρέη και ας είναι ψιλολόγια τα χρέη του λαού απέναντι στα χρέη που έχουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Μόνο έτσι θα μάθει ο εργαζόμενος που είναι όλη μέρα στη δουλειά, στο καφενείο, στη γειτονιά, να συνυπάρχει ειρηνικά, να μπορεί να πηγαίνει μαζί στο γήπεδο να το χαίρεται, να καθίσει δίπλα-δίπλα χωρίς να είναι εμπόλεμη ζώνη που αφήνει εχμαλό τους. Μόνο έτσι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα θα γίνει ένα παιχνίδι που θα το χαίρεται πραγματικά ο κόσμος, σμίγοντας όμορφα τους ανθρώπους κάθε Κυριακή. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να κλείσω αυτή την παρέμβαση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.